Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις ένα πανεύκολο σκορδόψωμο με 4 μόνο υλικά στο air fryer ή στον φούρνο. Θα χρειαστείς μοτσαρέλα, βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, σκόνη σκόρδο και τορτίγες μεσαίου μεγέθους. Με ένα κουτάλι πάρε το βούτυρο και άπλωσέ το πάνω στην τορτίγια. Ρίξε από επάνω σκόνη σκόρδο και τριμμένη μοτσαρέλα. Πάρε άλλη μία τορτίγια, άπλωσε ξανά βούτυρο, πασπάλισε με σκόνη σκόρδο και βάλ την πάνω από την προηγούμενη. Συμπλήρωσε με έξτρα μοτσαρέλα και είναι έτοιμο. Με την ίδια διαδικασία θα ετοιμάσεις και την άλλη τορτίγια. Η μία θα μπει στο air fryer και η άλλη στον φούρνο. Ψήσε στο air fryer στους 180 βαθμούς για 6 λεπτά ή σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 για περίπου 8 λεπτά. Αυτό σίγουρα είναι ένα από τα πιο νόστιμα και γρήγορα snack που έχεις δοκιμάσει. Κόψε το σε φέτες και απόλαυσέ το. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και άφησέ μου ένα σχόλιο, καθώς αυτό με βοηθάει να συνεχίζω να σου δίνω εύκολες συνταγές. Κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπεις όλες τις εύκολες συνταγές που ανεβάζω. Σε ευχαριστώ πολύ που με παρακολούθησες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.